Να πάμε τώρα στον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Είναι ο κύριος Τάσος Κουρουπάκης, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Κύριε Κουρουπάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα έλεγα, ακούγοντας το ρεπορτάζ πριν από λίγο, χωρίς να είμαι μετεωρολόγος, χωρίς να θέλω βέβαια να πω προς Θεού στα νερά εκεί πέρα της επιστήμης, ότι ίσως ο Βοριάς να είναι σύμμαχος σχετικά με την μειωμένη βροχόπτωση που έχουμε, διότι αυτός ο ισχυρός αέρας που έχουμε κατά διαστήματα, αυτές οι ρηπές ανέμου, νομίζω ότι έχουν κρατήσει πολύ ψηλά και δεν έχουμε στον κάμπο αυτές τις βροχοπτώσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Θα ξεκινήσω έτσι το ρεπορτάζ. Από την πλευρά τη δικιά μας, βέβαια, στη καθημερινότητα, μια που αναφερθήκατε κι εσείς, είχαμε ενημερώσει τον κόσμο πριν από δύο μέρες το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος, το τονίζω αυτό. Θα έλεγα ότι έχει μπει πλέον στη διαδικασία το κάθε τι που ακούει να το μετράει και να το ξαναμετράει. Ακριβώς, έχουμε δημιουργήσει και έχουμε αποκτήσει μία εμπειρία από τη διαχείριση και από όλα αυτά που έχουμε τραβήξει στις δύο προηγούμενες κακοκαιρίες, που σήμερα τουλάχιστον ήμασταν προετοιμασμένοι, ήμασταν έτοιμοι. Θέλω να σας ρωτήσω ωστόσο, οι υποδομές μας είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν, να αποτελέσουν οχυρό για μια κακοκαιρία? Ευτυχώς σήμερα μιλάμε για κακοκαιρία, δεν μιλάμε για ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ήπιο χαρακτήρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα το πάρω όπως ακριβώς το ξεκινήσατε. Νομίζω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι όποιος πει ότι το 2020 αυτά που έχουν γίνει στα ποτάμια, στα ρέματα, σε ό,τι έχει να κάνει με καθαρισμούς, με απομακρύνσεις μπαζών, με διευθυντήσεις ρεμάτων, ποταμών, ό,τι καθαριότητα, δεν το κουβεντιάζω καθόλου, έτσι. Μπορεί να μην πήγαμε στο 100%, αλλά νομίζω ότι θα είναι ψέμα να πούμε ότι δεν είμαστε φέτο κατάλληλα προετοιμασμένοι και ότι δεν έχουμε κάνει πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Από την πλευρά μας, ό,τι αφορά σαν περιφέρεια, είναι και αυτό που τονίζει πολλές φορές και ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ότι μπορεί από τέλη του 2018 να πήραμε την αρμοδιότητα εμείς στα χέρια μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποτάμια, με τα ρέματα, με όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους νομούς. Τροποποιήθηκε καθόλου ο σχεδιασμός σας τα τελευταία 24 ώρες, στο άκουσμα ότι έρχεται αυτή η κακοκαιρία? Κοιτάξτε, μην κρυβόμαστε. Είναι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή, δηλαδή χθες βρέθηκα στην περιοχή, αν έχετε υπόψη σας, στον άξονα του Ομαλού, εκεί που είναι το Κερίτης, ο ποταμός και αναπτύσσεται ο Καβαλής, αντίστοιχα τις προηγούμενες μέρες. Και πιστέψτε με ότι οι ποσότητες του νερού που κατεβάζουν τα ποτάμια είναι τεράστιες. Δεν μιλάμε για πολύ νερό. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Με αποτέλεσμα, υπήρχαν μηχανήματα, τσάπες, μεγάλες ελπιστηριοφόρες, όχι από μέσα στο ποτάμι, από έξω, που σε κάποια σημεία που έγινε μια αλλίωση του περιβάλλοντος, έτσι αυτή τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, γιατί ξέρετε, όταν ήταν 40 μέτρα το άνοιγμα και έγινε 70 και 80, ή όταν ήταν 20 και έγινε 30 και 35, καταλαβαίνετε κι εσείς γιατί επέμβαση μιλάμε. Και δεν μπορούσε, δεν ήταν εύκολο βέβαια με τέτοιες ποσότητες νερού να κάνουν αυτό που το αναμενόμενο. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε πάρα πολλά σημεία που έχουν να γίνουν παρεμβάσεις έχουν γίνει. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να τονίσω είναι ότι σήμερα μου ξέφυγε να το πω στην αρχή, ότι δυστυχώς σε κάποιες περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου έπεσε και πολύ ψηλό βέβαια χαλάζι, αλλά έπεσε. Κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε πρόβλημα τις επόμενες μέρες σε ό,τι έχει να κάνει με τα σφαιροειδή. Είναι κάτι πολύ νωρίς, μπορούμε να το εκτιμήσουμε τώρα. Δεν ήταν σε μεγάλη ποσότητα, ούτε σε μεγάλο σε μέγεθος. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτή. Έχετε ενημερωθεί για κάποια προβλήματα τα οποία πιθανότατα να παρουσιάστηκαν κατά διάρκεια της ημέρας? Προσωπικά, κύριε Παναγιώτοπουλε, χθες βράδυ, τις βραδινές ώρες, από πολύ ισχυρούς ανέμους που είχαμε σε δύο περιοχές, σε ό,τι είχε να κάνει στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Σταλούπλος Πλατανιά, είχαμε φερτά υλικά που δυστυχώς, να περάσουμε και ένα μήνυμα στους φίλους μας, στους ελαιοπαραγωγούς, επειδή βρισκόμαστε στην περίοδο της ελαιοσυλλογής του καρπού, ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα στάδιο το οποίο κόβουν τα κλαδιά. Προς Θεού, δεν πρέπει να τα αφήνουν παράπλευρα των δρόμων. Είτε αυτό έχει να κάνει με στην Εθνική, που δυστυχώς έγινε το πρόβλημα χτες βράδυ,
είτε σε δημοτικούς είτε σε αγροτικούς δρόμους. Διότι καταλαβαίνετε ότι με το δυνατό αέρα φεύγουν τα κλαδιά και πηγαίνουν στον δρόμο. Όχι μόνο κλαδιά, αλλά και ογκώδη αντικείμενα. Χθες παρουσιάσαμε εδώ και μία πρωτοβουλία. Υποθέτω είστε ενήμερος του Δήμου Φεστού που μαζεύουν εκεί οι άνθρωποι με ραντεβού βέβαια τα ογκώδη αντικείμενα. Συγχαρητήρια σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Νομίζω εθελοντικά έγινε μία κίνηση και μαζί με εκεί πέρα με το Δήμο και τέτοια. Συγχαρητήρια, το είδα, το πήρα χαμπάρι. Επίσης να τονίσουμε μια που μιλάμε για τον κόσμο, ξέρετε, κάποια στιγμή ακούει ο άλλος 60-70 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου. Μην φανταστεί ότι αυτή είναι κάτι το αμεληταίο ή κάτι. Φανταστείτε ότι κλαδιά ολόκληρα, δηλαδή όπως τα είχαν αφήσει στην παράπλευρα από την Εθνική Οδό αυτοί οι οποίοι μάζεψαν τις Αιγαίες, βρεθήκαν στη μέση του οδοστρώματος. Με αποτέλεσμα να σταματάνε οι πολίτες, να ενημερώσουν την αστυνομία, να ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, εμάς. Βέβαια, σε κάθε επικοινωνία που έχουμε, κύριε Κουρουπάκη, η αλήθεια είναι ότι στέκεστε και στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στο φταίξιμο, στην ευθύνη του ανθρώπου, των πολιτών, να απευθύνετε μια προτροπή, να προτρέψετε τους, υποθέτω, τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Ναι, βεβαίως. Στην αρχή σας είπα ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος. Τελείως. Ναι. Αυτό έτσι είναι κάτι που το διαπιστώνομαι. Αυτό το οποίο όμως έχω να πω από την πλευρά μου είναι ότι πολλές φορές λέμε και ξαναλέμε το αυτονόητο. Αυτό είναι που με ενοχλεί καμία φορά. Δηλαδή, πιστέψτε με, την προηγούμενη φορά που είχαμε αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να βλέπουμε την κατάσταση, να μην έχουμε δουλειές, να το πούμε, γιατί άλλο θα χρειάζεται να πάει να πάρεις το παιδί από το σχολείο, να χρειάζεται να πας σε ένα γιατρό, να χρειάζεται να πας στο φαρμακείο, να χρειάζεται να πας κάπου, να χρησιμοποιήσεις το όχημα, να περάσεις αν έχει και 10 και 20 πόδους νερό. Αλλά τώρα οι άσκοπες μετακινήσεις πολλές φορές και να δημιουργούμε πρόβλημα και στις υπηρεσίες ή στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν να καθαρίσουν τον δρόμο από περιέργεια ή επειδή έτσι μας έδιωξε να πάμε μια βόλτα να δούμε επειδή βρέχει, δεν το θεωρώ και τι καλύτερο. Έτσι, και νομίζω ότι δεν πρέπει να προκαλούμε πολλές φορές τους άλλους, όπως επίσης αυτός που έχω τονίσει κατά επανάληψη, ότι υπήρξε κάποια στιγμή πάρα πολύ σφοδρή ευρωχόπτωση τις απογευματινές ώρες στην Εθνική Οδό Χανίων Εθήμη. Με αποτέλεσμα εκεί πέρα στην περιοχή στο ύψος του αποχώρηνας Αγίους Πάντες προς τα πέρα υπήρχαν αυτοκίνητα, δυστυχώς, το έχω πει και άλλη φορά, τα οποία κύριε δεν σέβονται τον συνάνθρωπο. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά να είστε, να ευχηθούμε το συντομότερο δυνατόν από μέχρι αύριο το απόγευμα να τονίσουμε ότι μας έχουν δηλώσει ότι τελειώνει αυτό το φαινόμενο. Καλό είναι να κάνουμε υπομονή, να μην υπερεκτιμούμε τη δύναμή μας και να μην προκαλούμε τους άλλους. Να είστε καλά, κύριε Κουρουπάκη. Καλό απόγευμα. Πάρα πολύ και εγώ.